Λοιπόν, θα καλημερίσω σήμερα, αρχή της εβδομάδας, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη που εκπροσωπεί το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων από τα Τέμπη, γιατί σας έχω πει ότι όταν κατακάθεται έτσι ο κουρνιαχτός, επανερχόμαστε. Δεν καταπίνεται αυτό. Όσο και αν το κατάπιε, το πόσο στα σέρας, 56% μάλιστα. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, πού βρισκόμαστε, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί εδώ επικοινωνιακά ακούμε επιτροπές, κόντρα επιτροπές, βουλές, εισαγγελικές παρεμβάσεις. Ποια είναι η ουσία όμως? Θα σας πω, με την προσπάθεια που κάνουμε τόσους μήνες, αν και δεν αναδεικνύεται από τα μέσα, καταφέραμε να ξαναφέρουμε το θέμα στην επιφάνεια. Πριν από λίγο καιρό έγινε μια δειγματοληψία και στο χώρο του εγκλήματος και στο χώρο στο κουλούρι, όπου πετάχτηκαν τα υπολείμματα των ανθρώπων μας, όσον αφορά το υπόμνημα που έχουμε καταθέσει στον ανακριτή, τον κύριο Μπακαΐμη, για να γίνει δειγματοληψία από χημικούς για κάποιες ουσίες που είχαν βρεθεί και στην προηγούμενη δειγματοληψία από το χημείο του κράτους όσον αφορά το ξυλόλιο. Ταυτόχρονα με το υπόμνημα που είχαμε παραδώσει στον ανακριτή, αναφέρουμε και ότι πρέπει στο χώρο να γίνει επέμβαση με τα ειδικά σκυλιά της ομάδος που είναι εκπαιδευμένα να βρίσκουν υπολείμματα ιστών και νεκρών από ανθρώπινα μέλη, τα οποία πρέπει να είχαν μπει από την πρώτη μέρα για να μπορούν να βρουν τους ανθρώπους που διαμελίστηκαν και κατακάηκαν στο χώρο της δολοφονίας, αν και δεν έγινε αυτό. Ο ανακριτής μετά από πολύ καιρό κατάφερε να φτάσει στο σημείο να το κάνει, γι' αυτό και πριν από μία εβδομάδα μεταφέρθηκε η 12μελής ομάδα με εντολή του κυρίου ανακριτή να επέμβει στο χώρο στο κουλούρι για να γίνει ο εξονυχιστικός έλεγχος για να βρεθούν ό,τι υπολείμματα ιστών και μέλη υπάρχουν. Και επίσης να θυμίσω στους ακροατές ότι υπάρχει μία αγνοούμενη. Οπότε για να δούμε ακριβώς τον αριθμό και να βρεθούν τι υπολείμματα κτλ., ενέκρινε ο ανακριτής την ενέργεια αυτήν. Αυτά λοιπόν όλα είναι κάποιες πραγματικότητες που πιθανόν να αποδεικνύουν μία συγκάλυψη πίσω από το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη στις 28 Δευτέρου. Και αυτή η αλήθεια αρχίζει και ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η κυρία Βελίνη, έτρεξε μετά από τόσο καιρό να διαψεύσει την αλήθεια, λέγοντας αυτό το ότι δεν υπάρχουν, διαψεύδεται, δεν υπάρχουν υπολείμματα. Από τι ήταν τα υπολείμματα? Από γάτες? Τα σκυλιά δεν είναι εκπαιδευμένα να βρουν. Ναι, κύριε Κωνσταντινίδη. Παρακαλώ. Έπεσε λίγο, χάθηκε η γραμμή. Ναι. Τα σκυλιά, είπατε, δεν είναι εκπαιδευμένα? Είναι εκπαιδευμένα να βρουν μόνο ανθρώπινους ιστούς. Μάλιστα. Και όχι ζώων. Άρα ήταν πολύ άτοπο αυτό το κομμάτι της εισαγγελίας. Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή θα πούμε πολλά, αλλά έχω έτσι, με συγχωρείτε, θα το πω, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο για σας να συζητάτε με τέτοιους όρους, με δικούς τους ανθρώπους χαμένους, αλλά με συγχωρείτε, 9 μήνες μετά, αυτό και μόνο δεν θα έπρεπε να είναι ένα στοιχείο πρόκληση και για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και για τις δικαστικές αρχές και για τις αρμόδιες επιτροπές και για 9 μήνες μετά βρέθηκαν μερικά στοιχεία. Βρέθηκε και το μαύρο κουτί. 9 μήνες μετά. Και αφού μπαζώθηκε ο χώρος. Δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω. Με συγχωρείτε. Και η απάντηση είναι δεν έχουμε επιπλέον. Εσείς το έχετε καθαρό. Σας θυμίζω τι λέγαμε από τις πρώτες μέρες μαζί. 57 επισήμως. Εσείς το έχετε καθαρό πόσοι έχουν χαθεί τελικά? Εγώ πιστεύω ότι τα σκυλιά θα βρουν και μέλη άλλων ανθρώπων αδήλωτων. Άρα δεν όχι το έχετε. Όχι στα καμένα. Μάλιστα. Γιατί στα διαμελισμένα την περισυλλογή την κάνανε αρκετά σωστά. Μάλιστα. Άσχετα με το αν αφήσαν πολλά υπολείμματα. Αλλά στα καμένα, επειδή δεν μπορούσε να γίνει η περισυλλογή σωστά, πιθανόν προσωπικό είναι αυτό, να υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία ήταν αδήλωτα στο τρένο. Πείτε μου και κάτι ακόμη που το ρωτάει πολλοί κόσμος. Το μαύρο κουτί
θα δώσει κάτι ή είναι κατεστραμμένο πλήρως? Υπάρχει και μία επιφύλαξη πάνω σε αυτό, διότι από όσο γνωρίζω εγώ, το μαύρο κουτί δεν είναι σε άθλια κατάσταση. Και το μαύρο κουτί είναι ακριβώς για αυτό το πράγμα φτιαγμένο, για να αντέχει στις συγκρούσεις, στις φωτιές και στα πεσήματα. Άρα όλος αυτός ο πρόλογος και ότι έχουμε εκδικάσει και το μαύρο κουτί δεν μπορούμε να κάνουμε ανάρση των δεδομένων, νομίζω λίγο είναι λίγο παραμύθι. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε πάνω στην δειγματοληψία, από όσο γνωρίζω από έξω. Και δεν μου λέτε... Να ολοκληρώσουμε λίγο και την προηγούμενη ερώτηση, πρώτη που μου είπατε, που είναι το θέμα μας στην επικαιρότητα, δεν θα τα πούμε και παρακάτω. Αναγκάστηκαν τα κόμματα μετά από τόσο καιρό να φέρουν το θέμα στη Βουλή. Ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Ιούνιο έχει καταθέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την μήνυση για 26 πρόσωπα και 2 πρώην υπουργούς, οι οποίοι κατασπατάλησαν την περιουσία και δεν ολοκληρώσαν τα συστήματα ασφαλείας. Άρα για το θέμα αυτό έπρεπε να γίνει προανακριτική, διότι υπάρχει ήδη κατηγορητήριο, το οποίο το απέρριψαν, ενώ δεν λέει έτσι ο νόμος. Από τη στιγμή που υπάρχει κατηγορητήριο, βέβαια το απέρριψαν οι βουλευτές. Έπρεπε να ψηφιστεί λοιπόν για να γίνει αυτό το πράγμα της ανακριτικής. Γιατί υπάρχει κατηγορητήριο για τους 2 πρώην υπουργούς, για τα πολιτικά πρόσωπα μιλάμε. Μάλιστα. Και έπρεπε να ψηφιστεί η εξεταστική, η οποία βέβαια το είχε καταθέσει ο κύριος Βελόπουλος, το είχαμε πει τότε η ελληνική λύση, για να μην παραγραφούν τα αδικήματα μετά από 2 συνεδριάσεις της Βουλής, αλλά ανάμεσα σε 2 εκλογές. Το έχει καταθέσει η ελληνική λύση. Παρ' όλα αυτά, επί 4 μήνες έμεινε στο σιτάρι. Και όταν το κατέθεσε το ΚΚΕ, που για μένα καλώς το κατέθεσε, πάλι με πιέσεις δικές μας, δεν θα έπρεπε να ήταν τόσο μακροχρόνιο. Διότι μετά από 15 χρόνια είπαμε παραγράφονται τα αδικήματα. Άρα πρέπει η εξαρχή να ξεκινήσει κανονικά κοντά από το 2008-2009 και να προχωρήσει προς τα κάτω. Γιατί ένα χαρτοφυλάκιο 10 χρόνων πριν θα καθυστερήσει πάρα πολύ τις διαδικασίες και δεν θα μπορέσουν να διαβάσουν αυτά τα πραγματικά εγκλήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια. Κύριε Κωνσταντινίδη, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ θα πω ότι δεν στέκομαι μόνο στη σωστή δουλειά που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί για μένα και αυτή περιορίζεται στις συμβάσεις. Δεν ανοίγει τη βεντάλια και δεν αποδίδει ευθέως ποινικές ευθύνες και για άλλα πράγματα, από προσλήψεις, από το τι λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε τώρα. Έχει μείνει στις συμβάσεις. Όμως θέλω να σας ρωτήσω. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω. Σε όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει κατά καιρούς δηλώσεις, ακόμη και μέσα στη Βουλή προχθές. Ακούσαμε ότι πέσαν σκευωρίες, διότι μίλησε ο λαός των Σερών, για παράδειγμα, είπε ο ένας. Άλλος υπουργός, να μην θυμίσω τώρα τι είπε για τους νεκρούς. Έτσι. Και ξεσήκωσε τη μήνη. Αυτό το κλίμα, πώς το εισπράτεται οι οικογένειες? Εγώ αυτό που έχω να πω για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και να γνωρίζουν και οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη μήνυση που κατέθεσε αφορά καθαρά μία σύμβαση η οποία ήταν να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Μάλιστα. Έγιναν παρατάσεις επί παρατάσεων. Κάποια στιγμή κατάφερε να ολοκληρώσει κάποια έργα και τελικά δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρωθούν. Τι σημαίνει αυτό? Τα έργα αυτά δεν ήταν κάτι που αφορά ένα υλικό πράγμα που δεν το χρησιμοποίησαν καλά και καταχράστηκαν κάποια χρήματα. Τα έργα αυτά αφορούσαν την ασφάλεια των ανθρώπων. Κύριε Κωνσταντινίδη. Άρα είναι συνδεδεμένοι το οικονομικό έγκλημα με το πραγματικό έγκλημα. Προφανώς. Εδώ ακόμη και σήμερα ξεκινάνε να πάνε στα αεροδρόμια και βρίσκονται αλλού. Στην Πάτρα ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Προφανώς. Λέω όμως ότι είναι η μία όψη. Η άλλη όψη, η ολοκληρωμένη, είναι και οι σαφείς ποινικές ευθύνες που προκύπτουν. Και εδώ φαίνεται ότι στο εσωτερικό κινούμαστε με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, συν τις δηλώσεις που έχετε από πολιτικούς ότι είναι ίσονος σημασίας τελικά το θέμα. Καταλάβατε? Αυτό σας ρωτώ. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να δώσω έτσι μία έναυση στο πρωθυπουργό της χώρας μας. Κάποιους προβατοφύλακες που γαυγίζουν όλη μέρα, καλό είναι να τους δώσει παραπάνω μισθό. Δεν είναι μόνο του υπουργού που μπορούν να πάρουν, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος, δεν είναι κύριοι άνθρωποι, είναι Κερίδης, Γεωργιάδης και Βορύδης. Αυτοί είναι προβατοφύλακες. Γαυγίζουν πολύ, φυλάνε το μαντρί καλά και πρέπει να τους δώσει παραπάνω μισθό, γιατί κάνουν και πάρα πολλούς θεατρινισμούς.
Τη μια φορά βγαίνουν, κατηγορούν, την άλλη φορά κάνουν κολοτούμπα, ζητάνε συγγνώμη. Άρα μπορούσαν κάλλιστα να συμμετέχουν σε κάποιο τσίρκο. Επίσης, εκτελούν και χρέη δικαστών, τελεσυνδικώντας σε κάποιες υποθέσεις που ακόμα είναι στην ανάκριση και αθώνοντας εγκληματίες. Αυτό δεν γίνεται σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Να του δώσει λίγο παραπάνω μισθό. Επίσης, παίζουν πολύ καλά το θέατρο σκιών, πάρα πολύ καλά το παίζουν και εκεί θα πάρουν μισθό. Και σαν προβατοφύλακες νομίζω ότι δικαιούνται, νομίζω, κάποια νομίσματα παραπάνω. Αυτές είναι οι απόψεις μας για τους ανθρώπους αυτούς. Λέει εδώ πέρα ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντινίδη. Ρωτήστε τον, λέει, αν θεωρείτε ότι πρέπει να ακουστεί. Ως εκπρόσωπος έχει δεχτεί απειλές? Μέχρι τώρα, θα απαντήσω. Μέχρι τώρα η ενόχληση που τους κάναμε ήταν χαμηλά στη μητούλα. Τώρα αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο παραπάνω, οπότε τους κάνουμε κάποιο φτάρνισμα. Έχουν, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι απαξιωτικές αντιδράσεις. Αλλά να ξέρουν ο κόσμος ότι έχουμε τόσο καλά νομοθετημένο, τόσο καλά έχουμε κλέψει το νομικό πλαίσιο, που δεν πρόκειται σε εισαγωγικά να ξεφύγει κανείς. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια συλλογικότητα, ναι, και μια μεγαλύτερη αντίδραση από τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί, να δει πραγματικά αυτό που είναι και αυτό που μας έχει κατακλείσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Κάθε μέρα έχουμε δολοφονίες, κάθε μέρα έχουμε ανθρώπους που είναι πληγέντες και δεν φταίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι δικό τους στέξιμο, είναι καθαρά κρατικό. Υπάρχει από την πλευρά του συλλόγου ή ατομικά κίνηση δικαστική, ποινική αυτή τη στιγμή? Αυτό ρωτάει πολλοίς κόσμος. Βεβαίως. Έχουμε καταθέσει από το Μάιο τη μήνυση, τη μεγάλη που έχουμε καταθέσει, εμπεριστατωμένη 300 σελίδων, που πιάνει και τα πολιτικά πρόσωπα που είναι μπλεγμένα στην όλη υπόθεση και από τις τρεις κυβερνήσεις που περάσανε, Χρυσογοήδης που ήταν επί Πασόκ, Σπύρτης επί ΣΥΡΙΖΑ και Καραμαλής επί Νέα Δημοκρατία, τον Πρωθυπουργό που γνώριζε, γιατί το έγκλημα, κύριε Σαχίνη, το έγκλημα. Δεν είναι αυτό που είδαμε στις 28 Δευτέρου του 23. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός εγκλήματος που ερχότανε. Οι πραγματογνωμοσύνες δεν αναφέρουν ότι υπήρχε κάποια φθορά υλικού για να γίνει. Δεν είναι ατύχημα. Ούτε έπεσε το δίκτυο τηλεπικοινωνιών και δεν μπορούσαν να δουλέψουν τα συστήματα. Οι πραγματογνωμοσύνες λένε ότι τρία συστήματα ασφαλείας δεν δουλεύανε. Και αυτά τα γνωρίζανε όλοι τους. Και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί και η Hellenic Train και η Εργοσέ. Όλοι τα γνωρίζανε. Και οι μηχανοδηγοί και οι σταθμάρχες. Τα γνωρίζανε. Το λένε οι πραγματογνωμοσύνες. Άρα είναι καθαρή δολοφονία. Σκοτώσανε με δόλο. Θέλανε να κερδίσουν χρήματα πίσω από αυτήν την ιστορία. Το απότερο δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Ίσως το γνωρίζω, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ας το συλλάβουν οι άνθρωποι πώς γίνονται τα πράγματα. Τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τα βάλουμε με τον οποιοδήποτε. Κύριε Κωνσταντινίδη, έχω εδώ πολλά ερωτήματα από πολλοί κόσμο. Μου γράφουν κάποιοι. Για ρωτήστε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Θρηνούν δικούς τους ανθρώπους, λέει, εκεί στο σύλλογο. Έχει αλλάξει τίποτα, θεωρούν, στο σιδηρόδρομο? Η ξεφτύλα, ούτε μία γραμμή δεν υπάρχει στην ουσία. Η διακίνηση γίνεται με πούλμα. Τι συζητάμε τώρα, λέει, εδώ πέρα? Έχει ξεχαρβαλωθεί και μιλάμε για χώρα στον 21ο αιώνα. Αυτό ακριβώς είπα και στον κύριο Μπακαΐμη, τον ανακριτή της υπόθεσής μας, όταν γυρίσαμε από την τεχματοληψία την προηγούμενη από το κουλούρι από τους χημικούς. Λέω, κύριε Ανακριτά, σας παρακαλώ, πέστε μου, επί 5 μήνες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ποιος εισαγγελέας επιτρέπει το δολοφονικό σιδηρόδρομο να κινείται? Πέστε μου, ποιος είναι αυτός ο εισαγγελέας που το επιτρέπει? Μα δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς, του λέω, ήρθε ο Ντάνιελ και τα κατέστρεψε για να μην έχουμε και άλλα θύματα. Και ποιος εισαγγελέας το επιτρέπει ακόμα και σήμερα να κινούνται τα τρένα τα δολοφονικά Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Λιανοκλάδη Αθήνα? Ποιος? Και λέει, δεν είναι δικό μου θέμα. Λέω, δεν πειράζει, θα τα πούμε και στην κυρία Αδελίνη όταν θα πάμε. Και όταν πήγαμε, την αποστόμωσαν την κυρία Αδελίνη. Δεν ήξερε τι να πει. Και επίσης ένα άλλο πράγμα που είπαμε στην κυρία Αδελίνη, γιατί όταν τη δείξαμε εκεί πέρα γιατί μας είχε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε πάει, ότι είναι σκεπασμένα σε χώρο που γνωρίζει αυτήν, τον οποίο δεν το γνωρίζαμε εμείς. Ο χώρος λοιπόν που είναι τα συντρίμια και τα υπολείμματα των ανθρώπων μας είναι σε χώρο υπόλογο στη δικαιοσύνη, δηλαδή του ΟΣΕ. Είναι δυνατόν? Και ο κύριος Μπακαΐμης ανακρίτης από το Μάιο έχει κάνει αίτημα για να φύγουν από εκεί, να πάνε σε ένα χώρο που να είναι σκεπασμένα, σε κάποιο χώρο στρατοπέδου, και δεν έχει πάρει απάντηση.
Και όταν τα είπα αυτά στην κυρία Δελίνη όσον αφορά τα υπολείμματα των ανθρώπων, μας λέει εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό ηθικό θέμα. Λέει, εγώ θέλω να μου μιλήσετε γιατί και δεν πάει καλά, μου λέει, για την δικαιοσύνη. Τότε και ρολόγια σας θα πω εγώ. Επί 10 μέρες, γιατί σωθοκαμήλησαν οι εισαγγελείς οι πρώτοι που ήταν στο δικαστικό της Λάρισας και δεν περιβρούσαν το χώρο σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής οικονομίας το 239 και 251, που λέει ότι μένουν ακούνητα τα πράγματα εκεί μέχρι να τελειώσει η ανάκριση. Έχει καταργηθεί το Σύνταγμα και οι κώδικες ποινικής οικονομίας. Ο κύριος Βερβεσός που σήμερα κάνει αποχή από τα καθήκοντά του, που και με αυτό να είχαμε μια κουβέντα, πού είδος να περιβρουρίσει τους νόμους και να βγει και να πει στα ίσα ότι δεν ενήγησε σωστά οι δικαστικές αρχές το πρώτο δεκαήμερο. Άρα θεωρείτε εδώ, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι υπάρχει ένα συνολικότερο θέμα σε αυτό που είπατε στην αρχή, απόπειρα συγκάλυψης? Βεβαίως. Και την κουβαλούσε το εμπορικό. Και για να τελειώσω και με την κυρία Αδελίνη, μου είπε, εγώ θέλω να σας πω και να πω. Εσείς τους λέω, δεν ζητήσατε την άρση της βουλευτικής ασυλίας κάποιων βουλευτών που εξυπάτησαν τον ελληνικό λαό και τζάπα κάτω στο κοινοβούλιο και πληρώνονται? Μου λένε, εγώ το έκανα. Τουλάχιστον τους λέω ότι αυτοί οι βουλευτές, για τους πατριάτες εννοούσε, και εγώ αυτό εννοούσα, δεν σκοτώσανε. Και πρέπει να αποδειχθεί αν εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Καραμαλής που εξυπάτησε τον ελληνικό του λαό και τον έβαλε μέσα σε ένα δολοφονικό σιδηρόδρομο και σκότωσε 57 ανθρώπους. Τραυμάτισε 160 και έχουμε άλλους 150 ψυχικά νεκρούς. Δεν πρέπει να ζητήσετε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Δεν ήξερε τι να πει, κυρία Αδελίνη. Άλλος λέει είναι νόμος περί ευθύνης υπουργών. Ζητήστε το εσείς από τη Βουλή και ας μην το ψηφίσει η Βουλή. Κύριε Κωνσταντινίδη, εγώ αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση. Οφείλω να σας ρωτήσω. Προσφάτως ο απερχόμενος περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, για το μπάζωμα και τις εντολές να πάρθουν από εκεί, φωτογράφησε υφυπουργό της κυβέρνησης. Τρεις ήταν οι υπουργοί που ήταν παρόν. Ήταν ο υφυπουργός ο κύριος Παπαδόπουλος, ήταν ο Πλεύρης και ο Χρυσοχοίδης. Ο πολιτικής προστασίας. Ο κύριος Αγοραστός μίλησε για τον κύριο Τριαντόπουλο, ε. Ο κύριος Τριαντόπουλος ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, ναι. Και αυτός ήταν εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό. Ήταν το τέταρτο άτομο. Εσείς τι έχετε καταλάβει, την εντολή να παρθούν από εκεί και να μπαζωθεί άρον-άρον ο χώρος? Από ποιον δόθηκε, έχετε καταλάβει? Μα ήδη έχουμε κάνει δύο εξώδικα στον Αγοραστό και μία μήνυση. Και έχει υποχρέωση ο κύριος Μπακαΐμης να τον καλέσει για να φέρει όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά των δύο συμβουλίων που γίνανε. Μιλάει ο κύριος Αγοραστός. Ακριβώς υπόθηκαν. Ναι, ο κύριος Αγοραστός μιλάει, δίνει τη δική του εκδοχή, φωτογραφίζει, υφυπουργό. Εσείς τι έχετε καταλάβει όμως? Μα εμείς τα ξέρουμε αυτά από τον Ιούνιο. Εμείς τα γνωρίζουμε αυτά. Γι' αυτό και κάναμε τα εξώδικα και τη μήνυση στον Αγοραστό και στους δύο εισαγγελείς που ήταν πρώτα και που δεν περιβρούσαν τον χώρο. Μάλιστα. Δεύτερο ερώτημα, επειδή βγήκε από τη συζήτηση τώρα αυτό που είπατε και είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Ο χώρος φύλαξης, λέτε, των βαγονιών που υπάρχουν εκεί και των συντριμιών που υπάρχουν ενδεχομένως και υπολείμματα ανθρώπων σας. Πώς το λέμε, υπολείμματα ανθρώπων σας. Λοιπόν, είναι χώρος, λέτε, του ΟΣΕ. Ερώτηση, εσείς πρόσβαση στο χώρο έχετε ή θεωρείτε χώρος του ΟΣΕ και δεν έχετε πρόσβαση? Όχι, είναι περιφρουρημένος ο χώρος και μόνο με ειδική άδεια μπαίνει στο χώρο, όπως και μπήκαν με ειδική άδεια και οι προγραμματογνώμονες και η τεχνική μας σύμβουλη. Μισό λεπτό. Και κάποιοι δικηγόροι. Εμάς μας αφήκαν μόνο όταν έγινε κάποια η πρώτη δειγματοληψία από το χημείο του κράτους, με δικό μας χημικό προγραμματογνώμονο. Το χώρο ποιος τον φυλάσσει, τον φυλάσσει ο ΟΣΕ ή τον φυλάσσει η αστυνομία? Είναι περιφρουρημένος και νομίζω το φυλάσσει η αστυνομία. Μάλιστα. Άρα είναι χώρος μεν του ΟΣΕ, αλλά δεν είναι στην ευθύνη του ΟΣΕ η περιφρούρηση. Δεν το ξέρω διαδικαστικά πώς είναι, αλλά αυτό δεν μου λέει κανένας ότι δεν μπορεί να πάει κάποιος και να κάνει κάποια δολιοφορά. Μάλιστα. Όχι, είναι σημαντικό. Δεν είναι και πάρα πολλοί αστυνομικούς εκεί πέρα. Και μπορεί η κάθε πολιτική αγωγή να εκφέρει διάφορα επιχειρήματα για το θέμα αυτό. Σίγουρα τα πιστήρια, τα αληθινά πιστήρια, είτε είναι τα υπολείμματα των ανθρώπων μας, είτε είναι το μαύρο κουτί, εκθέτουν πάρα πολύ όλο το κομμάτι της συγκάλυψης. Σε τέτοιο βαθμό που κανένας δεν μπορεί να κάνει πίσω. Αν λοιπόν κάνει σωστά ο ανακριτής τη δουλειά του και καλέσει τον Αγοραστό,
έχει πάρα πολύ να πει ο αγοραστός. Το θέμα είναι, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Αργύρης, καλημέρα στον κύριο Κωνσταντινίδη, έχει απόλυτο δίκιο, λέει, παλεύει να βγάλει την αλήθεια και αυτός και οι άλλοι άνθρωποι, αλλά να ξέρει ότι τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος έχουν ούτως ή άλλως πια αλλοιωθεί και μόνο το μπάζωμα είναι αλλοίωση, λέει. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε, ότι αυτό το πράγμα δεν έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό απαιτώ από τον κύριο Βερβεσό να πάρει θέση. Δεν είναι αγανάκτηση αυτό που βλέπετε όσον αφορά το έγκλημα. Είναι αγανάκτηση όσον αφορά τη συγκάλυψη. 9 μήνες τι κάνουνε. Οι δικηγόροι σας τι σας λένε, κύριε Κωνσταντινίδη? Τα έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Σαχίνη. Προσπαθούμε, έχουμε κάνει μια καλή ομάδα νομικών. Οι παρατρεχάμενοι, οι οποίοι, αυτό που ήθελα να πω, που έχει σχέση με το ερώτημα, είναι ότι πριν από, όταν φύγαμε λοιπόν από την κυρία Δελήνη και από το κοινοβούλιο πριν κοντά ένα μήνα, αυτό είπα στους ανθρώπους του συλλόγου και όλους τους που είναι κοντά μας, ότι ο πρώτος κύκλος έχει κλείσει του εγκλήματος, θεωρώντας ότι αρχίσαν να φαίνονται, να έχουν πέσει οι μάσκες και φαίνονται πραγματικά ποια κόμματα πιθανόν και θέλουν να στηρίξουν, πέρα το ότι ό,τι θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Κάποιοι δικηγόροι πέσαν οι μάσκες και φαίνεται αν πραγματικά μπορεί να βοηθήσουν. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, να είχαμε να λέγαμε, δηλώσαν παράσταση πολιτικής αγωγής και κάθονται απ' έξω και έχει πραξικοπηματικά καταληθεί ο κώδικας ποινικής οικονομίας, δεν έχουν πάρει θέση. Το μόνο που τους νοιάζουν είναι αν θα τους φορολογήσουν παραπάνω. Γιατί έκανε δήλωση ο κ. Μπερδεσός? Γι' αυτά δεν λέει τίποτα όμως. Για το πραγματικό λειτουργήμα που κάνουμε. Μισό λεπτό. Εννοείται ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κάνει παράσταση πολιτικής αγωγής εν συνόλο της χώρας συγκεκριμένη και μένουν θεατές μετά? Δεν είδαμε κάποια δήλωση. Δεν είδαμε να πλησιάσουν, να χτυπήσουν την πόρτα του ανάκριτη, να τον πούνε τι έχετε κάνει εδώ πέρα. Πώς πάει η υπόθεση? Άλλος φίλος, ο φίλος ο Κώστας, την προηγούμενη φορά είχε πει, λέει, ο κύριος Κωνσταντινίδης και για τον περίεργο ρόλο κάποιων δικηγόρων σε προσωπικό Βεβαίως. Επίπεδο. Εμένεις αυτή την άποψη? Εμένω, αλλά πέσαν οι μάσκες πλέον μετά από 8 μήνες. Πραγματικά αρχίσαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και άρχισε πολλοί κόσμος και από τους δικούς μας τους πληγέντες και από τους τραυματίες και από όλους τους συγγενείς να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τι γίνεται δηλαδή, κύριε Κωνσταντινίδη, με όσες περιπτώσεις εκμεταλλεύονται? Είναι δυνατόν να βγαίνουν δικηγόροι και να αναφέρουν μόνο ότι έφταιγε ο θαυμάρχης και πρέπει να δούμε για ποιο λόγο προσλήφθηκε? Αυτός μπορεί να υποστηρίξει μια δολοφονία 57 ανθρώπων και ό,τι όλοι άλλο είχε τη συγκάλυψη? Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς να το κάνουμε? Είναι και δυνατόν οι δικηγορικοί σύλλογοι να μην έχουν πάρει θέση, να τους έχουν τραβήξει τα αυτιά όλους αυτούς? Αυτοί έπρεπε να είναι προστάριδες. Την πρώτη μέρα τα είπαμε τον κύριο Βερβεσό. Γιατί δεν περιφρούρησες το έγκλημα, γιατί δεν αναγκάλεσες το έγκλημα? Επειδή δεν μας παράσεις πολιτικής αγωγής. Για το αυτονόητο κοκορεύεσαι, του λέω. Κύριε Κωνσταντινίδη, μου λέει εδώ η Βασιλεία, δηλαδή, λέει, αν καταλαβαίνω καλά, έχουν μείνει μόνο οι συγγενείς των θυμάτων ή κάποιοι πολυτραυματίες να δίνουν τη μάχη? Νομίζω ότι το παραμύθι των νομικών, επειδή δεν μπορείς να το κατέχεις εσύ και θεωρείς ότι ο δικηγόρος σε προστατεύει, επί της ουσίας έχει κουκουλώσει. Έχω πει πολλές φορές ότι εντολής των δικηγόρων είμαστε εμείς. Αν ο δικηγόρος δεν μπορεί να κολυμπήσει στα βαθιά, κάνει πέρα. Όχι να τον παραμυθιάζει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να που κάνουμε. Να που μετά από 9 μήνες φαίνεται ότι κάτι κάνουμε. Ότι η δικαιοσύνη θα φέρει. Υπάρχουν και καλοί δικαστές. Υπάρχουν και καλοί δικαστικοί. Υπάρχουν και καλοί εισαγγελείς. Αυτούς ψάχνουμε. Αυτούς θα βρούμε και αυτοί θα φέρουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Εμείς απλά θα κάνουμε τη δική μας τη δουλειά, το αυτονόητο. Να κυνηγήσουμε την υπόθεση και οι εγκληματίες να καθίσουν στο εδόλιο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Με όλη αυτή την δυσάρεστη, δεν ξέρω πώς είναι, ίσως
και ήπιος ο χαρακτηρισμός. Με όλη αυτή την αρνητική εμπειρία 9 μηνών τώρα, πιστεύετε ότι θα βγάλετε άκρη? Εγώ το πιστεύω. Και θα απαιτούσα πολύ από το ελληνικό κοινοβούλιο και ιδίως από το Προεδρείο, όταν μιλάνε για το έγκλημα των Τεμπών, να κάθονται προσοχή και να κρατάνε κάθε φορά ενός λεπτού σιγή. Το απαιτώ. Και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Και όχι να κάνουν κοκορομαχίες μέσα στο κοινοβούλιο και να απαξιώνουν τους ανθρώπους, τα χάλια τους να δούνε. Επί 9 μήνες δεν έχουν κάνει τίποτα. Το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κάνουν συγκάλυψη. Και θα αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Γιατί οι δικαστικοί θα κάνουν τη δουλειά τους. Κύριε Κωνσταντινίδη, για μια φορά ακόμη θέλω να σας ευχαριστήσω και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας από το Ιράκ. Εμείς θα είμαστε συνέχεια. Το ξέρω, το ξέρω. Και θα προσπαθούμε να αποκαλύπτουμε την αλήθεια, γιατί έχουμε αρκετή ευθύνη και υποχρέωση, όχι μόνο απέναντι στους ανθρώπους μας και σε εμάς. Ο καθένας θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, να ήταν μέσα σε αυτό το τρένο. Ο καθένας θα μπορούσε να ήταν σε ένα χωριό της Θεσσαλίας που πλημμύρισε χωρίς να φταίει αυτός. Ο καθένας θα μπορούσε να ήταν σε ένα χωριό, σε μια πόλη του Εύρου και να καεί το σπίτι του ή τα παιδιά του ή η περιουσία του. Λέει εδώ ένας ακροατής, με αυτό θα κλείσω. Μετά από τόσο καιρό, ποια κόμματα πιστεύετε ότι είναι δίπλα στους συγγενείς και στα θύματα? Υπάρχουν ουσιαστικά? Όχι, πραγματικά δεν υπάρχουν. Προσπαθούν όλοι κάτι να κάνουν, αλλά θα το αποδείξουν αυτό. Κύριε Σαχίνη, αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν. Υπάρχουν κάποια κόμματα που φαίνεται ότι κάνουν κάποιες κινήσεις, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει. Κάποια είναι ουσιαστικά, κάποια δεν είναι. Το πιο πολύ είναι για το Θεαθήνε. Εγώ θα είπα και σε μια συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με ρωτήσαν για το όλο θέμα και θέλω να το πω λίγο, θα ήταν πολύ όμορφο, πολύ ντόπρο, πολύ ηθικό να έβγαινε ο κύριος υπέτειος του εγκλήματος, της δολοφονίας των Τεμπών, και να έλεγε ο κύριος Καραμαλής, ο Καραμαλής δεν υπάρχει κύριος αυτούς, και να έλεγε συγγνώμη, έκανα λάθος. Ήξερα το χάλι του σιδηροδρόμου, αλλά δεν πίστευα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα το τόσο τραγικό. Άρα την ασυλία μου και ας με δικάσουν οι αρχές. Τι πιο ντόπρο, τι πιο ηθικό θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Τι? Εν τούτης, για να συγκαλύψουν το πραγματικό έγκλημα, κάνανε από πίσω 10 εγκλήματα. Και αυτό θέλει πολλή δουλειά για να γίνει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και οι δικαστές θα τον κρίνανε με επίοικια και θα κρίναν και με επίοικια τους υπολείπους που είναι από πίσω. Γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος. Πρόεδροι και διευθύνων σύμβουλοι των εταιριών και των Ιταλικών και των δικών μας. Της ΕΡΓΟΣΕ, του ΟΣΕ. Η Ράση κυρία Τσαπαρίκου, η οποία υπέγραφε συνέχεια πιστοποιήσεις ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής. Πού είναι? Θα τα πούμε και με τον κύριο Μπακαΐνη, γιατί επί 9 μήνες το λέμε και δεν μας λέει τίποτα. Ποιος ασφαλής σιδηρόδρομος? Έχουμε ασφαλής σιδηρόδρομο? Ούτε γρήγορο έχουμε πλέον, ούτε ασφαλή. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση. Καθόλου συγγνώμη να μην ζητάτε. Καθόλου. Εμείς πρέπει να... Η αλήθεια όμως είναι αυτή. Εμείς πρέπει να ζητάμε συγγνώμη. Και να ξέρουν, στο ερώτημα που το απαντώ για δεύτερη φορά, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που φταίνε θα τιμωρηθούν. Καλημέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Γιατί πιστεύω και στη δικαιοσύνη και στους νομικούς και στον ελληνικό λαό. Να είστε γερός. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.